Καλημερίζω τον κύριο Δημήτρη Ξενάκη, καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα, κύριε Ξενάκη. Ευχαριστώ πολύ που αποδεχθήκατε την πρόσκληση. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Καλημέρα. Λοιπόν, ξέρετε, είναι ωραία τα λόγια. Σου δίνουν πάντα την ελπίδα για ένα καλύτερο σήμερα, για ένα καλύτερο αύριο, κυρίως για ένα καλύτερο αύριο. Αλλά εκεί στην πράξη πάντα φροντίζουμε όλοι μας με κάποιο λόγο και για κάποιο λόγο και κολλάμε. Δεν απαξιώνω αυτά τα οποία υποσχέθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης, για να μην παρεξηγηθώ από κάποιον που μας ακούει ή από κάποια που μας ακούει αυτή την ώρα. Απλά λέω ότι στη χθεσινή, αν μη τι άλλο, βραδιά, με τον αέρα της νίκης και με μεγάλο ποσοστό, φάνηκε για άλλη μια φορά να επικρατούσε ο ενθουσιασμός. Η επόμενη μέρα όμως τι έχει για τον καθένα από εμάς? Το ΠΑΣΟΚ, το οποίο τέλειωσε από τα ισοκομματικά του με ένα άλλο κόμμα, σας τα θέτω όλα τα θέματα μαζί, αλλά είναι σκέψεις που κάνω, κύριε Ξενάκη. Το ΣΥΡΙΖΑ, που είναι αξιωματική αντιπολίτευση αυτή την ώρα, να βρίσκεται πραγματικά κάπου αλλού, δεν ξέρω πού. Φρενοκομείο είναι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή την ώρα. Το τι θα γίνει και η επόμενη μέρα του είναι άγνωστο. Το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα τον αναλάβει το ΠΑΣΟΚ, αλλά κυρίως την προάσπιση των δικών μου συμφερόντων του πολίτη, ποιος θα την αναλάβει ως αντιπολίτευση? Καλά κάνατε, τα βάλατε όλα, αλλά καλά κάνατε, γιατί είναι συγκοινωνούντα δοχεία και κυρίως έτσι αυτή η κατάσταση η οποία βλέπουμε να έχει διαμορφωθεί σε αυτούς τους δύο χώρους που συγκροτούν αυτό που ονομάζουμε προοδευτικό χώρο, κεντρό αριστερά ή όπως αλλιώς μπορούμε κάποιος να το ονομάσει, όπου έχουμε ολοκληρώσει τη διαδικασία στο ΠΑΣΟΚ με την επανεκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη και βρισκόμαστε, έτσι όπως σωστά περιγράψατε, στο μέσον μιας άλλης διαδικασίας, η οποία έχει άλλα χαρακτηριστικά όμως, πολύ πιο συγκρουσιακά και με την τάση να αλλάξει και τον πολιτικό χάρτη της Βουλής. Δηλαδή με την τάση την οποία φαίνεται να διαγράφεται από τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι πολύ πιθανόν ο επανεκλογικής πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να ξεκινήσει με ένα μπόνους. Με τον μπόνους του να είναι αριθμητικά αξιωματική αντιπολίτευση, διότι είναι πάρα πολύ πιθανόν έτσι να υπάρξουν αποχωρήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ, διαγραφές ή εν πάση περιπτώσει, όχι πάντως μια εικόνα ενότητας που παρά τα μαχαιρώματα που υπήρξαν στο ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι διατηρήθηκε. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρώτο σημαντικό στοιχείο που νομίζω αξίζει να κρατήσουμε έτσι στη σκέψη μας από εδώ και μετά. Το δεύτερο έχει να κάνει και με αυτό που είπατε και για μας. Τι υπάρχει για μας, για τους πολίτες, σε αυτήν την διαδικασία, σε αυτό τον διάλογο και τις εκλογικές αναμετρήσεις αφενός στον ένα χώρο και στον άλλο? Νομίζω όχι πάρα πολλά πράγματα. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι δεν έγιναν βαθιές πολιτικές συζητήσεις. Αν υποθέσουμε ότι στο ΠΑΣΟΚ ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία και στο ΣΥΡΙΖΑ είμαστε στη μέση αυτής της διαδικασίας. Δεν υπάρχει ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ πολιτική συζήτηση γύρω από τα ιδεολογικά χαρακτηριστικά του χώρου, από ένα ενδεχομένως κυβερνητικό πρόγραμμα το οποίο θα κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών και ενδεχομένως θα προβάλλει μια πιο βιώσιμη πολιτική, ένα πιο βιώσιμο πολιτικό σχέδιο για τη χώρα. Αυτά έλειψαν. Υπήρξαν ελάχιστες αναφορές, να μιλήσω καταρχήν για το ΠΑΣΟΚ, στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας και κυρίως μέχρι τον πρώτο γύρο. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στα πρόσωπα περισσότερο, επιβεβαιώνοντας... Τα οποία βέβαια τώρα, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, τα οποία βέβαια τώρα καλούνται να συνυπάρξουν, διότι περί ενότητας μιλούσαν στο σύνολό τους όλοι οι υποψήφοι, η επόμενη μέρα πρέπει να αποδειχθεί ότι θα φέρει αυτή την ενότητα των προσώπων μεταξύ τους και τις βάσεις τους και όλα τα υπόλοιπα και των προγραμμάτων και των θέσεών τους για να πάνε παρακάτω χωρίς χαρακόμματα.
Θα συμφωνήσω μαζί σας. Δεν θα είναι εύκολη άσκηση. Δεν θα συμφωνήσω με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι τα δύσκολα είναι πίσω, όπως δήλωσε. Νομίζω ότι είναι μπροστά τα δύσκολα. Και το πρώτο, ο πρώτος κόπελος που θα πρέπει να περάσει θα είναι αυτό. Αυτό που θέσατε έτσι πολύ σωστά, το ζήτημα της ενότητας αυτού του χώρου, η οποία όμως έχω την εντύπωση ότι εν ώψη έτσι, μιας διεύρυνσης του χώρου του ΠΑΣΟΚ ή αναμενόμενης διεύρυνσης θα διατηρηθεί τουλάχιστον προσωρινά. Βεβαίως θεωρώ ότι αν υπάρξει και επόμενη, μια επόμενη εκλογική αναμέτρηση στην οποία το ΠΑΣΟΚ εμφανιστεί απονευρωμένο ή δεν εισπράξει σε ποσοστό και σε πραγματικό αριθμό ψήφων την διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι θα ξαναμπούμε πάλι σε ένα αντίστοιχο χώρο. Αλλά σίγουρα δεν θα είναι εύκολο για τον κύριο Ανδρουλάκη να διατηρήσει την ενότητα με άλλους πέντε οι οποίοι τον αμφισβήτησαν. Διεκδίκησαν την προεδρία του ΠΑΣΟΚ. Μα όλοι αμφισβητούσαν μεταξύ τους, ακόμα και αν είναι θεμητό ο ένας τον άλλον. Ο ένας εκτός Ελλάδας, ο ένας που δεν ασχολιόταν, ο άλλος που έκανε αυτό, ο Μαχή, ο τρίτος που έκανε το κάτι άλλο. Η μεταξύ τους αμφισβήτηση ήταν έντονη, δεν το συζητάμε αυτό. Ήταν έντονη. Και νομίζω ότι αυτό είναι το στοίχημα για τον κύριο Ανδρουλάκη, έτσι, να μετατρέψει το ΠΑΣΟΚ σε μια μεγάλη αγκαλιά και όχι να μετατρέψει τους συνυποψήφιους του έτσι σε καστανίδιδες. Το φάσος με αυτούς τους όρους, γιατί είναι μια πραγματικότητα και την οποία δυστυχώς φαίνεται ότι στο ΣΥΡΙΖΑ, στην διπλανή, να το πω έτσι, πολυκατοικία, δεν έχουν αντιληφθεί τι έχει συμβεί και ίσως δεν αντιλήφθηκαν ότι σε μεγάλο βαθμό και η επιλογή του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή η επιλογή των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, έγινε με το μάτι στο ΣΥΡΙΖΑ και με το φόβο μην σιριζοποιηθούμε. Προφανώς λειτουργήσαν ανάποδα αντανακλαστικά στο χώρο του ΠΑΣΟΚ για να μην βρεθεί σε μια αντίστοιχη κατάσταση όπου ο Πρόεδρος, η Κεντρική Επιτροπή και η Βάση βλέπουν διαφορετικά την πραγματικότητα. Mm-hmm. Αυτό νομίζω ότι σίγουρα λειτουργήσε στα αντανακλαστικά των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως το γεγονός ότι επανεξελέγει ο κύριος Ανδρουλάκης, ανεξάρτητα από τις προσωπικές προτιμήσεις που μπορεί να έχει ο καθένας, δεν, θα έλεγα ότι δεν διαμορφώνει στην κοινωνία άμεσα ένα ρεύμα υπέρ του ΠΑΣΟΚ. Κάτι το οποίο ενδεχομένως κάποιος άλλος, ένα διαφορετικό πρόσωπο, χωρίς να θέλω να φωτογραφίσω κανέναν, αλλά κάποιος άλλος πλην του αρχηγού που αμφισβητήθηκε, ενδεχομένως δημιουργούσε μεγαλύτερη δυναμική στην κοινωνία ότι κάτι άλλο μπορεί να διαμορφωθεί. Αυτό βεβαίως μπορεί και ο κύριος Ανδρουλάκης να το πετύχει. Νομίζω ότι τον βοήθησε αυτή η διαδικασία να πάρει περισσότερο φως στο ΠΑΣΟΚ, αλλά θα πρέπει να πείσει και την κοινωνία ότι έχει σχέδιο, έχει ένα πραγματικό σχέδιο για την ανάταξη της οικονομίας και της χώρας συνολικά και μπορεί να αντιπαρατεθεί τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος νομίζω ότι χαίρεται περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο, βλέποντας έτσι τον χώρο αυτό της κεντροαριστεράς, στον οποίο έχει διεισδύσει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Μα ούτως ή άλλως το Γιάννης πίνει, Γιάννης κερνάει, το ζούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι έχει να κάνει με τα πολιτικά πεπραγμένα. Δεν το συζητάμε αυτό, κύριε Ξενάκη. Θέλω να μείνω λίγο παραπάνω σε αυτό το οποίο εσείς λέτε. Πώς αντικατοπτρίζεται όλη αυτή η κατάσταση που επικρατεί στο δικό μου το σήμερα. Ο κόσμος, φαντάζομαι ότι αν κάποιος ρωτούσε σήμερα τον κόσμο,
αν νιώθει καλύτερα, αν νιώθει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη ή όχι εμπιστοσύνη, μεγαλύτερη ασφάλεια, επειδή εκλέχθηκε ένας πρόεδρος σε ένα κόμμα ή στο άλλο κόμμα, κάπου παρακάτω, σε συνέδριο, ξεσυνέδριο, δεν ξέρω, θα τα βρούνε, δεν θα τα βρούνε κλπ. Δεν φαντάζομαι, λέω εγώ με την κοινή λογική, ότι θα μπορεί να πάρει και εύκολα μια απάντηση για το σήμερα του και την καθημερινότητά του. Οπότε γυρίζει και στρέφει από την άλλη και χωρίς πολιτικές κουβέντες και χωρίς πολιτικό λόγο και χωρίς αντιπολίτευση επί της ουσίας, στρέφεται σε εκείνο το άλλο το μεγάλο το κόμμα, που το μεγάλο το κόμμα κάνει τα δικά του, δηλαδή αποφασίζει. Γιάννης πίνει, Γιάννης κερνάει, όπως σας το είπα. Απλά. Ισχύει αυτό, κυρία Βγεράκη, διότι όπως σας είπα, δεν, εμένα τουλάχιστον δεν έπεσε στην αντίληψή μου έτσι κάτι πολύ βαρύ ή κάτι πολύ ουσιαστικά διαφορετικό στις τοποθετήσεις των υποψηφίων και του ΠΑΣΟΚ, αλλά και σε αυτά που έχουμε ακούσει μέχρι σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ, που επικεντρώνονται σε άλλα πράγματα βεβαίως, καθόλου στο τι συμβαίνει στη χώρα. Όπως επίσης και κυρία Δουγεράκη, θα πρέπει λίγο να το ξαναδούμε αυτό με το θέμα με τον αρχηγό. Δηλαδή το βασικό διακίνημα στο ΠΑΣΟΚ ήταν αν θα βρούμε έναν αρχηγό, γιατί αυτή ήταν η συζήτηση, ο οποίος μπορεί να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη ή μπορεί να απορροφήσει και να επαναπατρίσει ψηφοφόρους από το ΣΥΡΙΖΑ ώστε να επιτευχθεί έτσι ο στόχος της κυβερνησιμότητας. Το ίδιο και στο ΣΥΡΙΖΑ. Η συζήτηση και για τον κύριο Κασελάκη όταν ήρθε ήταν αν θα μπορούσε να αντιμετωπίσει στα μάτια, να δει στα μάτια έτσι τον κύριο Μητσοτάκη, και αυτό είχε υποσχεθεί και ο ίδιος. Δεν είναι η συζήτηση και δεν θα έπρεπε να είναι η συζήτηση μόνο γύρω από το πρόσωπο και την καρέκλα, αλλά γύρω από τις πολιτικές. Αυτό θα ήταν ένα όφελος για εμάς και θα ήταν ένα όφελος και για τη διακυβέρνηση της χώρας συνολικά. Διότι κακά τα ψέματα, το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί σε μια χώρα είναι να μην υπάρχει αντιπολίτευση. Και αυτή τη στιγμή δυστυχώς η αντιπολίτευση είναι πάρα πολύ ισχυρή, διότι ασχολείται με τα εσωτερικά τους και οι δύο χώροι, και η αξιωματική αντιπολίτευση ακόμη περισσότερο σε μια σας έλεγα κατάσταση γενικευμένης κρίσης. Πρωτοφανή πράγματα για ένα κόμμα εξουσίας αυτές οι διαδικασίες. Φαντάζομαι και σε αυτό, φαντάζομαι, αλλά κυρίως σε σχέση με αυτό το οποίο αφορά εμάς τους πολίτες και το μέλλον αυτής της χώρας, δεν υπάρχει κάτι ουσιαστικό το οποίο θα μπορούσε να πιέσει και την κατεύθυνση, προς αυτή την κατεύθυνση έτσι, και την σημερινή κυβέρνηση, γιατί αυτός είναι ο ρόλος της αντιπολίτευσης. Σωστά. Σωστά. Έτσι, άρα από αυτή την οπτική δεν κερδίσαμε τίποτα. Mm-hmm. Επίσης το γεγονός ότι σε δημοσκοπικό επίπεδο ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να κατακριμνίζεται, αλλά και τα αποτελέσματα από τις εκλογές του ΠΑΣΟΚ φαίνεται να απεικονίζουν μια, θα σας έλεγα, παγιωμένη σχεδόν τάση τα τελευταία 15 χρόνια, από το 2009 και μετά, ας το πούμε έτσι, όπου το ΠΑΣΟΚ και σε ένα βαθμό νομίζω ότι θα το δούμε και στο ΣΥΡΙΖΑ αυτό, καταγράφει μια πορεία, θα σας έλεγα, περιφερειοποίησης από ένα αστικό κόμμα το οποίο είχε τα μεγάλα ποσοστά στα μεγάλα αστικά κέντρα, έχει μετατραπεί σε ένα μικρομεσαίο, θα σας έλεγα, κόμμα της περιφέρειας, κυρίως στην περιφέρεια. Μα φυσικό δεν είναι αυτό. Έτσι. Αυτό δεν μας βοηθάει καθόλου. Όχι μόνο το χώρο της κεντροαριστεράς, έτσι, συνολικά τη χώρα, θα σας έλεγα, δημιουργώντας έτσι μια αποκοπή από τη μεσαία τάξη, η οποία είναι και οι μετακινούμενοι ψηφοφόροι, όπως λέμε, και οι οποίοι διαμορφώνουν και τις κυβερνήσεις, έτσι, οποίες θα κυβερνήσει. Μα το είπατε πριν από λίγο ή το είπατε από την αρχή και το επαναλάβατε στη συνέχεια, ότι από τη στιγμή που υπάρχει η έλλειψη πολιτικής και προγραμμάτων επί της ουσίας και με απτά αποτελέσματα και με παρουσία της αντιπολίτευσης, είναι φυσικό, λέω εγώ, από τη δική μου την πλευρά, να έχει
αυτή την αφθορά, τη ραγδαία αφθορά η αντιπολίτευση και βέβαια με βάση όλα αυτά τα εσωκομματικά προβλήματα τα οποία είχαν και έχουν μεταξύ τους και το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ. Το αν χαίρεται μια κομματική βάση για κάποιο λόγο επειδή βγήκε ένας υποψήφιος ή από την άλλη εάν χαίρεται μια άλλη κομματική βάση επειδή θα βγει ένας άλλος υποψήφιος, εμένα για τη δική μου την καθημερινότητα και τη δύσκολη τη διαβίωση, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο και το έχουν ξεχάσει αυτοί που βρίσκονται εκεί πάνω, ότι τους ψηφίσαμε για κάποιο άλλο λόγο, να προασπίζουν τα δικά μας τα συμφέροντα, και επειδή τα τελευταία χρόνια το ξεχνάνε στην καθημερινότητά τους, εκείνη είναι δική τους καθημερινότητα το να ξεχνούν, εδώ τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Κύριε Ξενάκη, κρατήστε τη σημείωση, ίσως για σχόλιο πάνω σε αυτό που έκανα εγώ με την κοινή λογική που διαθέτω. Να πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα, αν μπορείτε να με βοηθήσετε για δύο λεπτά, και αμέσως μετά επικοινωνούμε ξανά μαζί σας. Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. 984, για να είσαι μέσα σε όλα. Ευχαριστώ τον καθηγητή, τον κύριο Δημήτρη Ξενάκη, διότι παραμένει μαζί μας, έτσι ώστε να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε αυτή την πρωινή κουβέντα μετά τις εκλογές και το ΠΑΣΟΚ, τα τεκτενόμενα μέσα στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με το μάτι πάντα στην αντιπολίτευση, συνολικά στο ρόλο της αντιπολίτευσης και σε αυτά τα οποία σήμερα λείπουν ουσιαστικά από την αντιπολίτευση και φαίνεται αυτό από τον ίδιο τον κόσμο. Παρακαλώ, κύριε Ξενάκη, να συνεχίσουμε. Εγώ έκανα το σχόλιο μου πριν από λίγο για το πώς το νιώθω ως πολίτης, ως ψηφοφόρος. Κοιτάξτε να δείτε, και εγώ έχω μια παρόμοια αίσθηση, με την έννοια ότι ο κύριος Ανδρουλάκης, ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, έχει, όπως σας είπα, τα δύσκολα μπροστά του. Και τα δύσκολα δεν έχουν να κάνουν μόνο με την εσωτερική, ας πούμε, ισορροπία και την την κυβέρνηση του χώρου του, αλλά κυρίως με την αλλαγή λογικής, διότι το χειρότερο που θα μπορούσε να συμβεί στο χώρο αυτή τη στιγμή είναι να θεωρήσει ότι επιβεβαιώθηκε η δύναμή του και ότι όλα τα έχει κάνει σωστά. Θεωρώ ότι δεν θα το κάνει αυτό το λάθος, νομίζω ότι θα αντιληφθεί τις ανάγκες, έτσι, ότι πραγματικά η κοινωνία έχει αλλάξει και οι όροι της πολιτικής αντιπαράθεσης έχουν αλλάξει, και άρα το ζητούμενο είναι να βρεθεί ένας σωστός αντιπολιτευτικός βηματισμός και όχι να περιμένουμε, γιατί αυτή είναι μέχρι στιγμής αυτό φαίνεται να είναι η στρατηγική του όριμου φρούτου, δηλαδή να περιμένουμε η Νέα Δημοκρατία, ας το πούμε έτσι, να πέσει από μόνη της. Αυτό είναι ένα λάθος που έχει γίνει πολλές φορές στο παρελθόν από διάφορους ηγέτες. Νομίζω ότι οφείλουν και οι δύο χώροι και το ΠΑΣΟΚ στην επόμενη μέρα του από σήμερα, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ στην διαδικασία στην οποία έχει μπει και ελπίζω να βγει ολόκληρος, να αντιληφθούν ότι πρέπει να αλλάξουν αυτή την στρατηγική του όριμου φρούτου και να ενώσουν δυνάμεις. Αν αυτό δεν συμβεί και διατηρηθεί η λογική των ίσων αποστάσεων των προέδρων και των εμμονών που έχουν, τότε νομίζω ότι έχουμε κάνει έναν κύκλο γύρω από τον εαυτό μας, έτσι, για να μην πω μια τρύπα στο νερό. Τώρα, πόσα θέματα μου ανοίξατε, κύριε Ξενάκη. Πιστεύω ότι θα αντιμετωπίσει τις ανάγκες της κοινωνίας. Εγώ θα προσθέσω, με όλα αυτά που συμβαίνουν σε μια κοινωνία, με τις δυσκολίες που έχει και είναι από τα οικονομικά και τα κοινωνικά και πάει λέγοντας, μέσα επίσης από ένα δύσκολο διεθνές περιβάλλον που δεν ξέρεις τι θα σου ξημερώσει, γιατί οι κίνδυνοι
είναι δίπλα μας, δεν είναι μακριά από εμάς, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, ναι, εκτός της στρατηγικής του όριμου φρούτου. Και επίσης είπατε εκείνη την άλλη μεγάλη κουβέντα που δείχνει πράγματι τις περισσότερες φορές, ότι η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα βγει ολόκληρος, είναι ένα μεγάλο ζητούμενο μέσα από αυτό το οποίο αυτή την ώρα περνά. Δεν ξέρω αν το πούμε φαγωμάρα, να το πούμε εσωστρέφεια, δεν ξέρω πραγματικά τι μπορούμε να το αποδώσουμε. Πιστεύετε ότι υπάρχει πιθανότητα ο ΣΥΡΙΖΑ με βάση την επιστήμη σας, την εκτίμησή σας, την προσωπική σας την εκτίμηση, ότι μπορεί να βγει ολόκληρος από αυτό το οποίο περνάει αυτή την ώρα? Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να μην υπάρξει καμία αποχώρηση, καμία διαγραφή την επόμενη μέρα, με την τροπή που έχουν πάρει τα πράγματα, με εξώδικα, με αποκλεισμούς, διαδικασίες οι οποίες είναι ξένες προς το χώρο, ο οποίος χαρακτηρίζεται γενικά από την υπερδημοκρατικότητα, θα σας έλεγα εγώ, και το διάλογο, και όχι από αυτού του είδους την αντιπαράθεση. Συνήθως η αντιπαράθεση είναι για ιδεολογικά σημεία και θα σας έλεγα και πολλές λεπτομέρειες, όχι στα μεγάλα. Εδώ υπάρχει μεγάλη απόκληση και έχουν εκτραχυνθεί αρκετά και οι σχέσεις και μεταξύ μελών και στελεχών και από την πλευρά του κυρίου Κασελάκη και των υπολείπων, θα σας έλεγα. Άρα θα είναι σχετικά δύσκολο να συνυπάρξουν όλοι αυτοί την επόμενη ημέρα. Γι' αυτό και μίλησα για ένα μπόνους και μια χρυσή ευκαιρία για τον κύριο Ανδρουλάκη, mm-hmm. έτσι, και το ΠΑΣΟΚ. Απομένει να δούμε τι θα γίνει και πώς θα κλείσει αυτό το θέμα της υποψηφιότητας ή όχι του κυρίου Κασελάκη, το οποίο καταλαβαίνω ότι μάλλον έχει κλείσει, γιατί διαβάζω ήδη από χθες το βράδυ και τα εναλλακτικά σενάρια, mm-hmm. ότι ο κύριος Κασελάκης θα διεκδικήσει το ΣΥΡΙΖΑ μέσω της κυρίας Τσάκρη. Αυτά νομίζω ότι δεν είναι, ας περιπτώσει, αυτό το οποίο περίμενε κανένας σε αυτή την πολύ κρίσιμη κατάσταση την οποία περνάει mm-hmm. η ελληνική κοινωνία και μπροστά στο αδιέξοδο, θα σας έλεγα, έτσι, που βρίσκεται η κεντροαριστερά, πολύ διασπασμένη, όχι ότι είναι η πρώτη φορά που τη συμβαίνει, αλλά είναι ίσως περισσότερο αναγκαίο από ποτέ η ανασυγκρότησή της. Με αυτή την έννοια δεν μπορώ να δω το ΣΥΡΙΖΑ εντελώς ολόκληρο την επόμενη μέρα, ή επίσης δεν μπορώ να τον δω να δημιουργεί, ανεξαρτήτως του ποιος θα εκλεγεί από τα πρόσωπα τα οποία μέχρι στιγμής έχουν εμφανιστεί, να διαμορφώσει μια νέα δυναμική μόνο και μόνο από την εσωτερική εσωκομματική διαδικασία για την κοινωνία. Αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να μας προβληματίζει περισσότερο και τους ίδιους, έτσι, ως προς το τι κάνουν. Γιατί πολλές φορές νομίζω ότι όλα τα στελέχη που βρίσκονται έτσι πολύ κοντά στον μηχανισμό και λειτουργούν με στενούς κομματικούς όρους, χάνουν τη μεγάλη εικόνα. Και χάνοντας τη μεγάλη εικόνα, χάνεις και τα μεγάλα ποσοστά, νομίζω. Και εκεί κάπου έχει, νομίζω, απονευρωθεί γενικώς η κυβερνητική πρόταση της κεντροαριστεράς. Και εκεί ο κεντρός και, αν θέλετε, ο μετακινούμενος ψηφοφόρος, αυτός ο οποίος κρίνει και προγράμματα, έτσι, που δεν είναι η πλειονότητα, αλλά είναι η κρίσιμη μάζα η οποία μετακινείται, εκεί θα πρέπει να δει κάτι, θα πρέπει να ικανοποιηθεί, να το πω έτσι, η ανάγκη του για νέες πολιτικές που θα βγάλουν τη χώρα κάποια στιγμή επιτέλους από την κρίση, που μόνο φαινομενικά έχουμε βγει, κυρία Τουργεράκη. Εγώ το ξέρω. Εκείνοι προσπαθούν να μας πείσουν για το αντίθετο. Εμείς το ξέρουμε οι υπόλοιποι, το βιώνουμε. Κοιτάξτε, δεν θέλω να μιλήσω για τον ρόλο των ΜΜΕ, γιατί δεν είναι όλα τα ΜΜΕ και βεβαίως όλοι οι δημοσιογράφοι στην ίδια λογική, αλλά δυστυχώς υπάρχει μια επίπλαστη πραγματικότητα η οποία καλλιεργείται.
ότι όλα βαίνουν καλώς. Δεν θα χρειάζεται να πούμε πολλά. Ένα νούμερο. Σε πραγματικούς όρους, σε χρήματα δηλαδή, η Ελλάδα χρωστάει περισσότερα από ό,τι όταν ξεκινήσαμε τα μνημόνια. Αυτό και μόνο, μετά από τόσα χρόνια ταλαιπωρίας, περικοπών και αν θέλετε άδικης, θα σας έλεγα, επίθεσης στην τσέπη του Έλληνα, είμαστε να χρωστάμε περισσότερα. Αυτό νομίζω ότι θα έπρεπε να προβληματίζει όλους, και κυρίως τους ψηφοφόρους, αλλά κάποια στιγμή δεν πρέπει να προβληματιστούν και οι 300. Μάλιστα. Ξέρετε κάτι, 15 χρόνια έχουμε μνημόνια, έτσι, δηλαδή. Και πώς ακόμα θα έχουμε μπροστά μας και εμείς και τα παιδιά μας, εντάξει. Το ότι βγήκαμε από τα μνημόνια στο θεωρητικό είναι μια άλλη κουβέντα και γίνεται για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας. Αν δηλαδή εγώ τώρα, για να σας πω και η καλημέρα έτσι, παραφράσω τους στίχους του τραγουδιού, αναφερόμενοι και στα δύο κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι για να γίνουν κόμματα εξουσίας θέλουν δουλειά πολύ για τους πολίτες, θα έχω άδικο? Καθόλου, αλλά επιτρέψτε μου να μοιραστώ και την φράση ενός συντρόφου της αριστεράς, εχθές το βράδυ συζητώντας περί αυτά τα τεκτενόμενα, την οποία βρήκα πάρα πολύ εύστοχη, και η οποία έχει να κάνει και με τις εξελίξεις στους δύο χώρους και κυρίως ο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, ότι κάποιες φορές, έτσι είχε πει ο Μάρξ, τουλάχιστον αυτόν αποδίδεται η φράση, είναι καλύτερα ένα άθλιο τέλος παρά μια αθλειότητα δίχως τέλος. Οπότε καμιά φορά και οι σκληρές συγκρούσεις βγάζουν αποτέλεσμα, αρκεί να υπάρχουν και οι άνθρωποι και βεβαίως και από κάτω, έτσι, η κοινωνία να στηρίξει κάτι διαφορετικό, το οποίο δεν το είδαμε στο ΠΑΣΟΚ. Για εκείνους που ενδεχόμενα μηδιάζουν, αμφισβητούν αυτά τα οποία λέμε, δεν τους αρέσουν αυτά που λέμε, την κριτική που κάνουμε, τις σκέψεις μας, έτσι όπως καταγράφονται οι σκέψεις μας, από μένα και από εσάς κύριε Ξενάκη, τους παραπέμπω στις εσωτερικές σελίδες σήμερα της εφημερίδας Νέα Κρήτη, στις σελίδες του ρεπορτάζ. Τι φταίει για την έλλειψη εργατικών χεριών? Και επειδή κάνατε αναφορά για το χρέος μας, τα μνημόνια και τα υπόλοιπα, ψάχνουν εργαζόμενους με τα κιάλια στην Κρήτη. Αρνητική πρωτιά για το νησί. Το 36,8% των κριτικών επιχειρήσεων αδυνατεί να βρει προσωπικό. Μισθή ψίχουλα και έλλειψη εξειδίκευσης οι βασικότερες αιτίες. Δεν ευθύνομαι μόνο εγώ ως εργαζόμενη, έτσι δεν είναι? Ή ο εργοδότης μου ως εργοδότης, έτσι δεν είναι? Ας το διαβάσουν πολύ προσεκτικά, γιατί θα πάρουν απαντήσεις. Γιατί όταν μιλάμε για την αντιπολίτευση και το ρόλο της, έχουμε νομίζω έτσι κάποιο λόγο για να το κάνουμε. Κύριε Ξενάκη, έχουμε απαιτήσεις και πρέπει να έχουμε απαιτήσεις από την σαφέστατα, σαφέστατα. Μα όταν καλείσαι εκεί στην κάλπη να πας να ψηφίσεις, έχεις απαιτήσεις ότι κάποιος θα σε βοηθήσει για να σου κάνει καλύτερη τη δική σου τη ζωή, να κοιτάζει πολύ περισσότερο αυτό το οποίο εσύ στερείς αυτή την ώρα, γιατί δεν είναι ο ρόλος ενός κοινοβουλευτικού εκπροσώπου το μόνο που θα κάνει να κάνει να καταθέτει μία ερώτηση. Τελεία. Αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε καθηγητά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Καλημέρα, επίσης με γκρίνια, αλλά καλημέρα. Καλημέρα σας.